Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα 3 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Αχαΐα. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αβέβαιο το μέλλον της Παναχαϊκής την ώρα που οι αρχές ξεσκονίζουν παράγοντές της για παράνομο στοίχημα. Διεργασίες των ΣΥΡΙΖΑ στη μετατσίπρα εποχή. Ομίχλη στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε επίπεδο Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Πονοκέφαλος για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις φαρμάκων. Διπλή αυτοκτονία μέσα σε λίγα λεπτά σόκαρε την Ετωλοακαρνανία. Συμφωνία στρατηγών στον Δήμο Ερημάνθου. Τα βρήκαν Διαμαντής Κανελόπουλος και Δημήτρης Δρυβίλας υπό κοινό ψηφοδέλτιο. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Αβέβαιο είναι το μέλλον της Παναχαϊκής με την αγαπημένη της Πάτρας και της Αχαΐας να βυθίζεται σε οικονομικά προβλήματα, τη διοίκηση να αποχωρεί και να ψάχνει υποψήφιους επενδυτές, ενώ την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές ερευνούν παράγοντες που σχετίζονται με την πατρινή ομάδα για παράνομο στοιχηματισμό. Θα μείνουμε στο θέμα, θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον συνάδελφο Γιώργο Σωτηρόπουλο από τον Sport FM Πάτρας και το sportfmpatras.gr. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, διότι πέραν του αθλητικού κομματιού είναι ο σύλλογος της πόλης. Δεν είναι απλά μια αθλητική ομάδα, είναι κομμάτι της καρδιάς μας, θα έλεγα, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Δεν ξέρω αν είναι ίστατη ώρα για να δούμε αν μπορεί η πόλη, οι θεσμικοί φορείς, να πράξουμε κάτι για να μην συμβεί το μοιραίο. Καλό μήνα να πω κιόλας με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ. Βέβαια για την Παναχαϊκή δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας, παρότι ακόμα επίσημα δεν υπάρχει κάτι που να εμπλέκει τους κοκκινόμαυρους σε οποιοδήποτε σκάνδαλο και το τονίζω αυτό και το ξεκαθαρίζω από την αρχή της κουβέντας μας, γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη, πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, πολλά εικάζουν όσοι ασχολούνται με το θέμα, πολλές φήμες κυκλοφορούν, αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η Παναχαϊκή δεν εμπλέκεται πουθενά επίσημα, καθώς, ξαναλέω και πάλι, η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Εμπλέκεται μόνο καθαρά σε επίπεδο σεναρίων και φημών και με αυτά θα ασχοληθούμε τώρα. Να ξεκαθαρίσουμε πως είναι δύο κομμάτια, δηλαδή το αγωνιστικό, παύλα οικονομικό, αλλά και το δεύτερο που είπες για τους παράγοντες που φέρονται να εμπλέκονται με την Παναχαϊκή, αλλά θεσμικά δεν έχουν ρόλο. Ναι. Και φυσικά και αυτή σε περίπτωση που αποδειχτεί πάντα η ενοχή του σε οποιαδήποτε υπόθεση. Σωστά. Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανεξάρτητα με το τι υφίσταται στο κομμάτι εμπλοκής της ή όχι σε οποιαδήποτε έρευνα της Ιντερπόλ, η Παναχαϊκή δεδομένα έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αυτή είναι και η ουσία των πραγμάτων. Η Παναχαϊκή με την παρούσα διοίκηση δείχνει ότι πολύ δύσκολα μπορεί να συνεχίσει. Όταν λέω παρούσα διοίκηση, εννοώ τους ανθρώπους από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, από την Αμερική που έχουν βάλει τα χρήματά τους, και τον Πέτρο Σταθάκη που ηγείται στην Ελλάδα αυτής της προσπάθειας και τους εκπροσωπεί εδώ. Με το συγκεκριμένο διοικητικό πλάνο, φαίνεται ότι η Παναχαϊκή δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και αυτό είναι το δεδομένο αυτή τη στιγμή και αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Τι σημαίνει αυτό είναι τη πράγμα εδώ. Σημαίνει ότι το συγκεκριμένο διοικητικό μοντέλο δεν μπορεί να ανταποκριθεί άλλο στα οικονομικά δεδομένα της ομάδας. Δηλαδή σε ποιο πρωτάθλημα θα παίξει η Παναχαϊκή? Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή πρέπει μέχρι
μέσα με τέλη Ιουλίου να δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2. Είναι μια ημερομηνία, θα βγει και τις επόμενες ημέρες και επίσημα μέχρι πότε πρέπει να το κάνει. Αυτό πρέπει δηλαδή να πληρώσει ένα παράβολο. Στη β' κατηγορία δηλαδή. Για να πληρώσει, το παράβολο να αγωνιστεί στη Super League 2 στη β' εθνική. Αν δεν το κάνει αυτό, θα έχει κάποιες επιπλέον μέρες προθεσμία να δηλώσει συμμετοχή στη γ' εθνική, την τρίτη εθνική που είναι ερασιτεχνική και όχι επαγγελματική. Και αν δεν το κάνει ούτε αυτό, να πάει στην α' κατηγορία. Είναι ακραία σενάρια αυτά, Αλέξανδρε, αλλά τα αναφέρουμε γιατί η οικονομική κατάσταση, ξαναλέω, στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι τέτοια που μας αναγκάζει να τα αναφέρουμε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Τώρα, όσον αφορά την έρευνα της Ιντερπόλ και το θόρυβο που υπάρχει τις τελευταίες μέρες, τη σκόνη που έχει σηκώσει όλο αυτό και όλες αυτές τις φήμες. Υπάρχει μια δήλωση του Πέτρου Σταθάκη που βλέπουμε και στο πλάνο, ο οποίος εκπροσωπεί τους ανθρώπους που έχουν βάλει τα χρήματά τους στην Παναχαϊκή από την Αμερική. Ο οποίος τι λέει, ότι θέλω να σας διαβεβαιώσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι ουδεμία σχέση έχω με τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού, ο οποίος κατάγεται από την Πάτρα. Ούτε τον έχω συναντήσει ποτέ, ούτε έχω μιλήσει μαζί του. Ο Πέτρος Σταθάκης το είπε αυτό γιατί, σύμφωνα με τα όσα διαραίονται, υπάρχει άνθρωπος στην Πάτρα, ο οποίος είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού που ερευνάει η Ιντερπόλ. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος που κάνει κουμάντο σε αυτό το έργο σε όλη την Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνεις γιατί δύναμη μιλάμε. Από εκεί και πέρα τώρα. Πάλι από ό,τι μαθαίνουμε και σε όλα αυτά τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Υπάρχει η έρευνα που είναι σε εξέλιξη, από την οποία όπως φαίνεται έχουν κατασχεθεί κινητά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως οδηγήσουν στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος το οποίο λιμένεται τη Super League 2. Ναι, αλλά ακόμα και να βρεθεί κάτι το μεμτό για τον κύριο Σταθάκη, για παράδειγμα, ο οποίος έσπευσε να δηλώσει ότι δεν είναι ο ίδιος ο παράγοντας αυτός που λέμε ο εγκέφαλος. Στην ουσία, μπορεί να μην εμπλακεί η Παναχαϊκή, διότι θεσμικά δεν έχει θέση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το ερωτηματικό αυτό, το ερώτημα μάλλον, το οποίο και εμείς ίδιοι κάνουμε, να ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρουμε ακριβώς το καθεστώς, το οποίο ποιο είναι. Στο υποθετικό σενάριο. Υποκρυπτόμενη ηγεσία, για παράδειγμα. Στο υποτιθέμενο σενάριο που ο Πέτρος Σταθάκης έχει οποιαδήποτε εμπλοκή σε οποιαδήποτε παράνομη υπόθεση. Θα επηρεαστεί η Παναχαϊκή και το λέμε αυτό γιατί δεν έχει θεσμικό ρόλο στην ομάδα. Δεν είναι στο συμβούλιο, δεν έχει μετοχές, είναι εξωθεσμικός παράγοντας. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι και θέμα των αρχών, αν θα πάρουν την παρουσία τους στην ομάδα ως ενεργή και μπορεί να την επηρεάσουν ή όχι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και εμείς των προβλέψεων έτσι, του νόμου. Ακριβώς. Ναι. Εμείς πρέπει να περιμένουμε και να θέλουμε να μην υπάρχει εμπλοκή κανενός ανθρώπου. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Άρα, ως προς το αγωνιστικό, η Παναχαϊκή, αν βρει τα χρήματα και θα μου πεις πόσα είναι, δηλαδή για ποιο ποσό μιλάμε, και για αυτό που χρωστά και για τη συνολική λειτουργία μιας ομάδας στη Β' Εθνική, ή θα πάει στη Γ' όπως έγινε το 2021, ή μπορεί και στο τοπικό πρωτάθλημα. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί πρόσεξε. Αν δεν δηλώσει συμμετοχή στη Β' Εθνική, εκεί πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της ερασιτεχνικής, γιατί το σωματείο θα πάει πάλι στην ερασιτεχνική, καθώς η Γ' Εθνική που είναι η αμέσως επόμενη είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Εκεί λοιπόν η ερασιτεχνική θα βρεθεί να πάρει μια απόφαση. Γ' Εθνική ή Α' κατηγορία. Δηλαδή θα πάει και σε αυτή τον μπαλάκι. Να πούμε επίσης, πριν προχωρήσει, Αλέξανδρε, σε οτιδήποτε άλλο, ότι υπήρχαν και κάποιες δηλώσεις του Αλέξη Κούγια σήμερα. Ναι. Στον Max FM 94 και στο Γιάννη Γεωργόπουλο, με τις οποίες, εντάξει, αυτά τα οποία έχει αναφέρει κατά του Πέτρου Σταθάκη είναι ιδιαίτερα βαρύτατα με όλα όσα συμβαίνουν. Είναι τρομερές κατηγορίες που λέει για τον Πέτρο Σταθάκη. Και λέει και ο ίδιος ότι θα ήθελε να γυρίσει στην Παναχαϊκή, αν η πόλη του ζητούσε συγγνώμη, γιατί όπως θεωρήθηκε πολεμήθηκε στην 7 ετία που ήταν αυτός στην ηγεσία, αν ο Δήμος Πατρέων του παραχωρήσει το Παμπλομονησιακό στάδιο το βοηθητικό για προπονήσεις και αν η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή του παραχωρήσει για 20 χρόνια το γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγιά. Αν με ρωτάς, νομίζω ότι η επιστροφή του Αλέξη Κούγια είναι ένα σενάριο το οποίο με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι επιστημονικής φαντασίας. Το ποσό, για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας, ποιο είναι που απαιτείται ώστε η Παναχαϊκή να ξεχρεώσει που λέμε, αλλά και για τη συνολική λειτουργία της. Η Παναχαϊκή δεν θα ξεχρεώσει, αλλά αυτή τη στιγμή, χωρίς να ξεχρεώσει, απλά για να μπει σε μια διαδικασία και να κινηθεί το χρήμα και να προχωρήσει, η Παναχαϊκή θέλει 100% ένα ποσό γύρω στα 150 χιλιάρικα. Ξεκάθαρα. Ναι. Για να προχωρήσει. Δεν είναι απαγορευτικό για κάποιον το ποσό. Δεν είναι απαγορευτικό, σου λέω όμως δεν ξεχρεώνει. Απλά μπαίνει σε μια ροή, σε μια σειρά και λέει ότι πάω να ξεκινήσω, να κάνω κάτι. Η πόλη πώς μπορεί να βοηθήσει εδώ, διότι αυτό είναι και το ζουμί. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόκειται ερώτημα για μια ανώνυμη εταιρεία, αλλά εν πάση περιπτώσει να κινηθούν θεσμικά οι παράγοντες. Δήμοι, περιφέρεια, βουλή. Κοίταξε, αυτό είναι ενώ η κοινοβουλευτική εκπρόσωπη. Ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο εδώ και πολλά χρόνια το έχουμε κάνει και μεταξύ μας και γενικότερα στις συζητήσεις. Κατά πόσο δηλαδή η πόλη μπορεί να βοηθήσει. Για μένα, τα τελευταία 20 χρόνια, κανένας δεν έχει βοηθήσει ουσιαστικά την Παναχαϊκή. Ουσιαστικά λέω. Δεν μιλάω μεμονωμένα. Ναι. Κανένας από την πόλη. Και ίσως αυτό είναι και ένας από τους λόγους που η Παναχαϊκή 20 χρόνια
Βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Είχαμε προσαγωγή του Πέτρου Σταδάκη, έχουν κρατηθεί δικά του στοιχεία. Προφανώς και δεν υπάρχει σύλληψη ή κατηγορητήριο, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε επίσημη ενημέρωση γι' αυτό, πάλι σε επίπεδο σεναρίων και φημολογίας. Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι τα συγκεκριμένα σενάρια για την Ιντερπόλ και για τις αρχές που ερευνούν τον παράνομο στοιχηματισμό μεταξύ αυτών και παράγοντες γύρω από την Παναχαϊκή έχουν σχέση και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ή δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς αφορά καθαρά τους ανθρώπους από την Αμερική που έχουν και τις μετοχές. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μετοχές στην Παναχαϊκή έχουν μόνο οι Αμερικάνοι που έχουν βάλει λεφτά, δεν έχει άλλες μετοχές. Εντάξει. Γιώργο Σωτηρόπουλε, παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και ενημερωνόμαστε συνεχώς και στον Sport FM και στο sportfmpatras.gr. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ορχίστηκαν κυρίες και κύριοι σήμερα οι νέοι βουλευτές για να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ανανέωση σε πρόσωπα να είναι εκτεταμένη, όπως ενισχυμένη είναι και η γενική απαρουσία. Από τους 9 αρχαιούς βουλευτές, 3 είναι οι νέοι. Ολοκληρώθηκε σήμερα, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου η ορκομοσία των βουλευτών που εξελέγησαν στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου. Στη Βουλή εισήλθαν πλέον 8 κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία με 158 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με 47, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με 32, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 21, το Κόμμα Σπαρτιάτες με 12, η Ελληνική Λύση με 12, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη με 10 και η Πλεύση Ελευθερίας με 8 βουλευτές. Τη σημερινή συνεδρίαση προείδευσε ο επανεκλεγής βουλευτής Α Αθηνών και πρώτος αντιπρόεδρος της προηγούμενης Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Σε επίπεδο Αχαΐας εξελέγησαν για πρώτη φορά ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Ασπιώτης με τους Σπαρτιάτες και ο Σπυρίδων Τσιρώνης με την Νίκη. Στο νομό, η Νέα Δημοκρατία διατήρησε τους 3 βουλευτές που εξέλεξε την 21η Μαΐου. Πρόκειται για την Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία πέτυχε ένα ρεκόρ ψήφων, τον Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την τρίτη συνεχόμενη βουλευτική θητεία του, και τον Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος εξελέγει για τρίτη φορά. Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθησαν η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Την έδρα του έχασε ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Από το ΠΑΣΟΚ εκλέχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Νίκος Καραθανασόπουλος, που εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτή στις εκλογές του 2007. Ραγδαίες εξελίξεις και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία επικεφαλής ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος με τους βουλευτές του κόμματος, αμέσως μετά την ορκομοσία τους, να εγκρίνουν ομόφωνα την πρόταση της πολιτικής γραμματείας. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έγινε παρουσία του Αλέξη Τσίπρα με τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας Θανάση Θεοχαρόπουλο να λέει κατά την έναρξη της διαδικασίας. Πρόεδρε Αλέξη Τσίπρα, σε ευχαριστούμε για όλα. Και τα μέλη να χειροκροτούν τον Αλέξη Τσίπρα. Αίσθηση πάντως προκάλεσε η ομιλία του Διονύση Τεμπονέρα στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγών στον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει ανάληψη πολιτικών ευθυνών. Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής, το κόμμα έχει βαθιά κρίση ταυτότητας μετά την στρατηγική ήττα στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Τώρα θα συνεχίσουμε με τα τεκτενόμενα, με τις διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ στην μετά Τσίπρα εποχή. Είδαμε σήμερα ότι ο κύριος Φάμελος στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε θα είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ενώ μεταξύ άλλων ερωτηματικά τίθενται ως προς τα χρονοδιάγραμματα και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα καλησπερίσω τον πρώην βουλευτή, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο έχουμε συνδεθεί μέσω Skype, Γιώργο Βαρεμένο, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Κύριε Βαρεμένε, μάλλον η Κεντρική Επιτροπή, όσο όλα δείχνουν, χωρίς να θέλω να προδικάσω κάτι που θα διεξαχθεί 15 και 16 Ιουλίου, θα αποφασίσει συνέδριο στα τέλη Αυγούστου το διαρκές εκλογές αρχές Σεπτεμβρίου για αρχηγό και συνέδριο επανίδρυσης, όπως χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να το πούμε, μέσα στον Νοέμβριο. Ωστόσο, τίθενται ζητήματα. Αφενός, δεν υπάρχουν προτάσεις για υποψήφιους προέδρους. Ακούγονται στο ρεπορτάζ πολλά, δημοσιογράφος είστε, τα χειρίζεστε καλύτερα από εμάς αυτά με την εμπειρία σας. Αλλά και ένα ακόμη ερώτημα που είναι αυτοδιοικητικές εκλογές. Τι λέτε, ποιος είναι ο σχολιασμός σας, εφόλης εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά θα υπάρξουν. Και δεν είναι κακό να υπάρξουν πέραν της μιας υποψηφιότητες, μάλλον καλό είναι. Διευρύνεται το ακροατήριο στο οποίο θα απευθύνονται,
η ζήμωση παίρνει άλλη διάσταση, αρκεί όμως όλοι όσοι πάρουν μέρος στην διαδικασία αυτή να στηρίξουν μετά ομόθυμα δραστήρια και δημιουργικά όποιον πρόκειται να εκλεγεί. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα και σε αυτό το στοίχημα πρέπει να απαντήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κληθεί να το απαντήσουν και άλλα κόμματα στο παρελθόν, τα οποία είχαν διαδικασίες ανάδειξης αρχηγού. Πρέπει να δείξει ωριμότητα και να, ας το πούμε, αντλήσει και διδάγματα για ό,τι δεν έκανε σωστά στο παρελθόν, ενώ ως προς τη συλλογική συμπεριφορά των εκπροσώμων μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Να δείξει δηλαδή μια ωριμότητα. Κανονικά πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ για να επιβιώσει στρατηγικά. Να επιβιώσει δηλαδή ως ένα κόμμα εξουσίας, ένα κόμμα που θα μπορούσε να παίξει αναβαπτιζόμενο με αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο στις κομματικές δυνάμεις αλλά και απέναντι στην κοινωνία, να διεκδικήσει το ρόλο του καταλήτη ως, με σκοπό να δημιουργηθεί μια εναλλακτική απέναντι στη σημερινή καταθλιπτική κυριαρχία δεξιάς και ακροδεξιάς στη χώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο και με βάση αυτό πρέπει να σκέπτονται και να ενεργούν όλοι κατά τη γνώμη μου. Ναι. Αυτή είναι η απάντηση που δεν είχαμε. Θεωρείτε ότι επαρκεί ο χρόνος για να κάνετε αυτοκριτική? Διάβαζα την ομιλία του κυρίου Τεμπονέρα χθες, ο οποίος ζήτησε μεταξύ άλλων μια γενναία αυτοκριτική για να ξαναβρείτε το βηματισμό σας, αλλά και εκλογή Προέδρου από το συνέδριο. Έχουν ακουστεί αρκετές απόψεις, η αλήθεια είναι. Ρωτώ εάν ο χρόνος επαρκεί για όλα αυτά, ακόμη και αν γίνει η εκλογή τον Σεπτέμβριο. Κοιτάξτε να δείτε, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Τεμπονέρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανάγκη να διευκρινίσει, ας πούμε, την ταυτότητά του. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, το έχω πει και εγώ, χωρίς να χρειαστεί να βάλω καμιά υποψηφιότητα που λέω λόγος. Ένας απλός παρατηρητής, αν θέλετε, όχι οποιοδήποτε, που έχει ζήσει αυτή την ιστορική περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 13-14 χρόνια. Πρέπει να σας θυμίσω ότι ήμουν υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ όταν οι δημοσκόποι τον έδειχναν 2,7 το 2009 και τελικά με τον Αλέξη Τσίπρα πήρε 4,6 και τότε μάλιστα το πανηγυρίσαμε κιόλας. Κοιτάξτε να δείτε. Μακάρι να ήταν ο χρόνος απέραντος, αλλά δεν είναι. Διότι μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σημαντικές προεκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Και οι δημοτικές και οι ευρωεκλογικές. Από μόνος του ο χρόνος είναι περιορισμένος. Το λέω για τις δημοτικές. Δηλαδή να υποθέσει... από την άποψη, κύριε Παρεμένε, ότι, συγγνώμη που σας διακόπτω, το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι ο ισχυρός δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έχει διεισδυτικότητα στην αυτοδιοίκηση, ακόμα και όταν τα ποσοστά του ήταν χαμηλότερα, πολύ περισσότερο τώρα, με φόντο και τις ευρωεκλογές που θέλει να προσπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, κοιτάξτε να δείτε. Είναι κακό που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να αγκιστρωθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλους θεσμούς. Όμως είχε πολύ μεγάλες επιδόσεις και όταν δεν διέθετε αυτό το προσόν. Το ξέρετε αυτό. Δεν λέω πως δεν είναι καλό να το αποκτήσει, αλλά μπόρεσε και έζησε και με αυτό. Έπαιξε βέβαια ρολό ο Αλέξης Τσίπρας και ο μαγνητισμός που ασκούσε σε ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια. Καλό θα ήταν να ήταν αργότερα οι δημοτικές και οι ευρωεκλογές, να έχει χρόνο ΣΥΡΙΖΑ ενώ. Αλλά δεν έχει. Ποιος θα δώσει χρήματα, για παράδειγμα, θα ακούσουμε από την Κεντρική Επιτροπή Στηρίξης. Ή δεν θα υπάρξει μια αμφιθυμία, δεν ξέρω πώς να το πω, μια αντιπαράθεση όταν θα κληθεί ο κύριος Φάμελος, για παράδειγμα, που είναι μεταβατικός επικεφαλής, να προβεί σε ανακοινώσεις ή γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένη φυσική ηγεσία. Καλά. Η απονομή χρησμάτων γενικώς δεν είναι για απαραίτητη. Ναι. Εννοώ ότι σε πολλές περιπτώσεις θα υποστηρίξει υποψηφιότητες ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να δώσει επίσημα χρήσμα, γιατί και πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι σε διάφορα επίπεδα στις αυτοδικές εκλογές δεν το επιθυμούν αυτό. Όμως από εκεί και πέρα, εντάξει, τυπικά υπάρχουν τα όργανα,
τα όργανα. Τα όργανα, ας πούμε, για την Επιτροπή δεν υπάρχει τυπικά, υπάρχει ουσιαστικά. Αλλά από εκεί και πέρα και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας υπάρχει. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι η ουσία. Το θέμα είναι η ουσία. Το συντομότερο δυνατόν να αναλάβει ένας νέος αρχηγός για να μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει με τις προϋποθέσεις που σας έθεσα προηγουμένως, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου γνώμη. Προτείνετε κάποιον εσείς και επιπρόσθετα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα, κύριε Βαρεμένε? Αλλήμονον δεν υπήρχε. Ο Τσίπρας σίγουρα ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία. Ένας άνθρωπος που ταυτίστηκε με την μεγάλη άνοδο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν όντως, αν το πάρει κανείς ιστορικά που λέει ο λόγος, η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν με μεγάλη ταχύτητα και πολλές φορές δεν κατόρθωνε ο ίδιος ο κόμμα να αφομοιώσει αυτό που του συνέβαινε. Δεν είναι εύκολο ένα κόμμα να ξεκινήσει από τόσο χαμηλά και να το ξεφθεί και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο. Προτείνετε όμως κάποιον για αρχηγό εσείς, κύριε Βαρεμένε? Δεν σας άκουσα. Προτείνετε κάποιον για αρχηγό, επαναλαμβάνω. Περιμένετε να τεθούν υποψηφιότητες και όπως ο καθένας, έτσι κι εγώ. Να κλείσω με μια τελευταία ερώτηση. Με μια τελευταία ερώτηση, επειδή το όνομά σας έχει εμπλακεί και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τουλάχιστον σε κάποια ρεπορτάζ. Υπάρχει ζήτημα υποψηφιότητας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος? Κοιτάξτε να δείτε. Τίποτα τέτοιο δεν υπάρχει ούτε στο προσκήνιο ούτε στο παρασκήνιο αυτή τη στιγμή και νομίζω και δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε τέτοια βάση. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, οδεύουμε προς Ετωλοκαρνανία, κυρίες και κύριοι. Αλλάζοντας θέμα και κλίμα όμως, μιλούσαμε με έναν πρώην Ετωλοκαρνάνα. Πάμε σε άλλο μήκος κύματος τώρα και στην φωτιά που ξέσπασε εκεί το μεσημέρι στον Πλατανίτη εντός οικισμού. Έσπευσαν επίγειες δυνάμεις αλλά και εναέρια μέσα. Η φωτιά οριοθετήθηκε και ευτυχώς δεν προκάλεσε το οτιδήποτε σε σπίτια ή σε ζωικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, σε ανθρώπινη ζωή. Τώρα, μένοντας στην Ετωλοακαρνανία, κυρίες και κύριοι, διπλή αυτοκτονία στο Αγρινίο. Στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου ήταν η μία. Με διαφορά λίγων λεπτών προκάλεσε σοκ. Στη μία περίπτωση ήταν γυναίκα, στην άλλη περίπτωση ήταν ο άνδρας. Η πρώτη έπεσε από την ταράτσα, ο δεύτερος αυτοπυροβολήθηκε. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία του Αγρινίου από δύο τραγικά περιστατικά με ανθρώπους που έδωσαν τέλος στη ζωή τους. Στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, το πρωί της Δευτέρας, μια γυναίκα έδωσε τέλος στη ζωή της πέφτοντας από την ταράτσα του σπιτιού της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μάταια προσπάθησαν κάτοικοι γειτονικών σπιτιών να την μεταπίσουν. Ο θάνατος της γυναίκας ήταν ακαριαίος, ενώ σημειώνεται ότι η γυναίκα κατοικούσε μόνη της στο σπίτι, καθώς η οικογένειά της κατοικεί μόνιμα εκτός Αγρινίου. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και σταθμός του ΕΚΑΒ. Από τις αρχές διενεργείται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Το δεύτερο τραγικό περιστατικό έγινε λίγες ώρες αργότερα στη Γραμματικού, όταν ένας 43χρονος άνδρας στην περιοχή Πλατάνια αυτοκτόνησε με κυνηγητικό όπλο. Ο 43χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του. Κλήθηκαν στο σημείο αστυνομία καθώς και σταθμός του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του. Η Καλυψό Κανελοπούλου είναι μαζί μας τώρα. Θα μιλήσουμε για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις φαρμάκων και όχι μόνο, αυξάνονται οι ελλείψεις όπως πληροφορούμαστε και στα φαρμακεία της Πάτρας, είναι πανελλαδική η συνθήκη.
Αλέξανδρε, καλησπέρα. Πρόκειται για ένα πρόβλημα στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Έχει προκύψει εδώ και αρκετούς μήνες. Έμφαση δίνεται κυρίως στα φάρμακα των διαβητικών, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα οποία εντοπίζονται σε έλλειψη και δεν είναι μόνο οι διαβητικοί εκείνοι οι οποίοι δυσανασχετούν προκειμένου να εξασφαλίσουν την αγωγή τους. Δυστυχώς είναι και πολλά τα παιδικά φάρμακα που είναι σε έλλειψη. Διάφορα έτσι που βοηθούν σε ασθένειες και αντιβιώσεις, παιδικές αντιβιώσεις. Ακόμη και ενέσεις αδρεναλίνης ή και κορτιζόνης. Γενικότερα αφορά όλη την γκάμα των φαρμάκων. Είναι αρκετά εκείνα τα οποία είναι σε έλλειψη και πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο έχει επισημάνει πολλές φορές και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου εδώ της ΑΧΑΙΕΣ. Και βεβαίως πανελλαδικά. Κάνοντας ρεπορτάζ από το πρωί, είδαμε ότι δεν υπάρχει φαρμακείο προφανώς που να μην στερείται των συγκεκριμένων και πολλών άλλων, των συγκεκριμένων που είπες και άλλων βέβαια, και οι φαρμακοποιοί προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις. Αλλά έχουμε ξαναπεί ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο με την εγχώρια βιομηχανία. Καλυψώ να σε ευχαριστήσω πολύ. Εάν χρειαστεί για οποιαδήποτε ενημέρωση, θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας. Ανησυχία, κυρίες και κύριοι, επικρατεί σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο μετά τους συνεχόμενους πνιγμούς, 6 στον αριθμό μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι εντωμεταξύ έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα της Αχαΐας. 6 θάνατοι από πνιγμό στη θάλασσα καταγράφηκαν μέσα σε 24 ώρες σε 6 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. Συγκεκριμένα το Σάββατο, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην Καβάλα, στη Χανιώτη και στην Νικήτη Χαλκιδική, στην Κατερίνη, το Πύλιο και τη Σαλαμίνα. Στην πλειοψηφία τους τα θύματα ήταν μεγάλης ηλικίας, αλλά στην Καβάλα έχασε τη ζωή του και ένας 22χρονος. Και στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας όμως κάθε χρόνο καταγράφονται δεκάδες πνιγμοί. Μόνο για φέτος έχουμε ήδη 4 περιστατικά και το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε. Περισσότερα από 350 άτομα χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από πνιγμό στη θάλασσα. Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας θα πρέπει να γίνει απαραίτητος οδηγός μας για να απολαμβάνουμε το μπάνιο μας με ασφάλεια και χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Παρακολουθείτε οργανωμένα μαθήματα κολύμβησης. Κολυμπήστε πάντα με παρέα και ιδανικά υπό την επίβλεψη ναυαγοσώστη. Μην αφήνετε από την επίβλεψή σας ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αποφύγετε την κολύμβηση αμέσως μετά το φαγητό. Μπείτε σταδιακά μέσα στο νερό ώστε να προσαρμοστεί ο οργανισμός σας στη θερμοκρασία του. Μην απομακρύνεστε από τα ρηχά και κολυμπήστε παράλληλα με την ακτή. Μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας και μην κάνετε επίδειξη των δυνάμεών σας στους υπόλοιπους λουόμενους. Μην κάνετε ρυψοκίνδυνα παιχνίδια που θέτουν εσάς ή τους γύρω σας σε κίνδυνο. Αν παρασυρθείτε στα βαθιά από κάποιο ρεύμα, διατηρήστε την ψυχραιμία σας, κολυμπήστε παράλληλα με την ακτογραμμή για να απεγκλωβιστείτε και μετά κάθετα για να επιστρέψετε στην ακτή. Αποφύγετε το κολύμπι εάν έχετε καταναλώσει αλκοόλ. Μην παραβλέπετε τυχόν προειδοποιήσεις προς τους λουόμενους από τις τοπικές αρχές. Να είστε επιφυλακτικοί όταν επισκέπτεστε μία παραλία για πρώτη φορά. Ένας στους 4 υποψήφιους των γενικών ηλικίων, κυρίες και κύριοι, εκτιμάται ότι θα βρεθεί κοντά στις σχολές πρώτης επιλογής του. Ενώ το 35% των υποψήφιων υπολογίζεται ότι θα βρεθεί εκτός πανεπιστημίων. Ακόμη οι περιζήτητες σχολές στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή στις νομικές επιστήμες, στην ψυχολογία, στις πολυτεχνικές και στην διοίκηση επιχειρήσεων, θα έχουν άνοδο στις βάσεις τους. Από την άλλη, σαφή πτώση θα σημειώσουν οι βάσεις των ιατρικών σχολών. Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων των βαθμολογιών των υποψηφίων που δόθηκαν προσφάτως στην δημοσιότητα. Ενώ στις 10 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκτόσεις και στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, οι έμποροι της Πάτρας μετά από μια δύσκολη περίοδο ενεργειακής ακρίβειας και παρατεταμένης τα προηγούμενα χρόνια οικονομικής κρίσης μαζί με τα απόνερα του κορονοϊού ευελπιστούν σε αύξηση του τζίρου τους, πράγμα δύσκολο λόγω της γενικότερης συνθήκης αλλά και του καλοκαιριού, και αυτό καλούν όσους επιλέξουν να ψωνίσουν στην περίοδο των εκτόσεων να επιλέξουν τα τοπικά καταστήματα.
Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα ξανά, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτήν την ώρα ο Κώστας Σβόλης που βλέπουμε σε πλάνα αρχείου ανακοινώνει επισήμως την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Πατρέων. Ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, η οποία είχε στηριχθεί από τη Νέα Δημοκρατία το 2019, ευελπιστεί πως αφού έχει, όπως λέει, τη στήριξη μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, τις βάσεις της Νέας Δημοκρατίας και ένα δυναμικό τουλάχιστον 200 στελεχών και ενδυνάμει υποψηφίων για την ώρα, η παράταξη θα λάβει εκ νέου τη στήριξη του κυβερνώντος κόμματος. Άλλα πάντως τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προκρίνουν και άλλες υποψηφιότητες, όπως του βουλευτή Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος μπορεί να έχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα από τον κύριο Σβόλη, όπως λέγεται, γεγονός που θα προσδώσει δυναμική στη διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θόκου ή του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Αντώνη Κουνάβη. Ο κύριος Σβόλης αντιστρέφει και αυτό το επιχείρημα, λέγοντας ότι η μεγάλη αναγνωρισιμότητα δεν σημαίνει και πρόθεση ψήφου, ενώ με τη δυναμική που έχει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ενισχύσει περισσότερο την παράταξή του με στήριξη και να χτίσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητά του στο διάστημα έως τις εκλογές. Ανεφορίζοντας προς τον Ερήμανθο, μετά από διαβουλεύσεις και πολιτικές ζυμώσεις, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, η κατάλληλη ώρα για τη δημιουργία ενός αυτοδιοικητικού σχήματος, για τη δημιουργία μιας μεγάλης παράταξης, αναφέρεται, σημειώνεται σε σχετικό κοινό δελτίο τύπου, τον Διαμαντή Κανελόπουλου και Δημήτρη Δρυβίλα. Ήρθε η στιγμή που απαιτείται συμμαχία με στόχο την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ενώνουν δυνάμεις ο υποψήφιος Δήμαρχος Ερημάνθου Διαμαντής Κανελόπουλος με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δημήτρη Δρυβίλα, τον οποίο και έχουμε μαζί μας στο στούντιο και τον καλησπερίζω ευθύς αμέσως. Είστε καλά, κύριε Δρυβίλα? Καλά, καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, λέτε πως εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών συσπυρώνεται δυνάμεις με τον κύριο Κανελόπουλο, διεκδικείται μαζί η ευημερία, βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία που δώσατε τα χέρια, πρόοδο και ανάπτυξη για τον τρόπο από τον οποίο κατάγεστε και οι δύο, διότι αυτά που σας χωρίζουν είναι λιγότερα από αυτά που σας ενώνουν. Αλήθεια, τι σας ενώνει με τον κύριο Κανελόπουλο? Καταρχήν θέλω να πω, όταν ξεκίνησα για να εκτεθώ να ζητήσω την ψήφο των συνδημοτών ως δήμαρχος, είχα ως όραμα την αλλαγή στον τόπο μου. Ναι, ήσασταν υποψήφιος δήμαρχος. Ο υποψήφιος δήμαρχος. Στη συνέχεια, αφού πήγαμε παντού, γνωρίσαμε κόσμο, συγκροτήσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ψηφοδελτίου μας, αποφασίστηκε κάποια στιγμή. Και είχε αποδοχή, προσθέτω, βεβαίως, διότι κάνοντας το πολιτικό και αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ για τον Όμιλο Πλασμίδια, καταγράφαμε την καθημερινότητά σας, παρακαλώ. Βεβαίως, βεβαίως. Καταγράφα την καθημερινότητα, έχουμε σχεδόν επισκεφτεί όλα τα χωριά και σε εκδηλώσεις και σε κατηδίαν συναντήσεις με τους πολίτες. Εκεί λοιπόν πήραμε και το μήνυμα ακόμα και της συνεργασίας από τις πρώτες μέρες. Ότι μην ξεχνάτε, κύριε Κογκόλη, ότι είμαστε ένας μικρός δήμος, ότι δεν έχουμε μεγάλο πληθυσμό, ότι το πολιτικό προσωπικό, δηλαδή οι άνθρωποι που ουσιαστικά ασχολούνται με τα δημοτικά, με τα πολιτικά εκεί, είναι μικρός. Έτσι κατά συνέπεια λοιπόν έπεσε στο τραπέζι και ο διάλογος πλέον με τον Διαμαντή Κανελόπουλο, έναν συνάδελφο από το πυροσβεστικό σώμα, εγώ από την ελληνική αστυνομία, αυτός γνωριζόμαστε, θέλω να πω, από παλιά, καθίσαμε, κουβεντιάσαμε και είδαμε ότι έχουμε κοινό όραμα. Ποιο είναι το κοινό όραμα? Να φέρουμε την αλλαγή στον τόπο μας. Ένα διαφορετικό διοικητικό μοντέλο στο Δήμο. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να πάμε το Δήμο μας μπροστά, να μην το αφήσουμε σε αυτή την μικροδιαχείριση της καθημερινότητας, μια μιζέρια την οποία ουσιαστικά δεν το αξίζει. Βρήκαμε κοινά σημεία και με σε αυτά πάνω θα βαδίσουμε και νομίζω ότι θα αναπτύξουμε και το πρόγραμμά μας τις προσεχείς ημέρες και νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό και νικηφόρο αποτέλεσμα για το καλό του Δήμου. Θα είστε και εσείς υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος? Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έλεγα και λέω πάντα, παραμερίζω τις φιλοδοξίες, δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ούτε τα αξιώματα ούτε οι φιλοδοξίες. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω υπηρετήσει την κοινωνία από το διάφορα μετερίζει και από το πολιτικό μετερίζει, αλλά και από άλλες θέσεις ευθύνης. Κατά συνέπεια, το λιγότερο που με ενδιαφέρουν τα αξιώματα. Είμαι πολύ χαρούμενος όταν μπορώ να προσφέρω. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θέτω και τον εαυτό μου στην κρίση πλέον των πολιτών, των συμπολιτών μου, της ψήφου του Σταυρού που λέμε. Είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν το φοβήθηκα από το 2014, το 2019 και το 2023.
προσχωρεί ολόκληρη η παράταξή σας στο δελτίο του κ. Πανελόπουλου? Έγινε συζήτηση με όλα τα μέλη της παράταξής μας. Πολλές συζητήσεις, όχι μία και δύο. Είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία, η συντριπτική. Ελάχιστοι συνάδελφοί μου, ελάχιστοι, έχουν κρατήσει μικρές επιφυλάξεις. Δεν έχουμε τίποτε άλλο. Ελάχιστα, πάρα πολύ ελάχιστα. Μάλιστα. Τι σας ενώνει με τον κύριο Κανελόπουλο? Τον έχω φιλοξενήσει αρκετές φορές. Μου είπε, για παράδειγμα, στην κορυφή της ατζέντας του είναι η αγροτική οδοποιία, είναι η ίδρευση, είναι η άρδευση, είναι η καθημερινότητα των πολιτών, είναι ο εξηλεκτρισμός. Αυτό είναι η καθημερινότητα. Ναι. Σε αυτά όλοι συμφωνούμε. Αλλήμωνα, όποιον να ρωτήσετε, σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Μας ενώνει κάτι άλλο. Η δυνατότητα που έχουμε για να τα κάνουμε αυτά. Μας ενώνει. Έχουμε, δηλαδή, βεβαίως, το αποτέλεσμα της υλοποίησης. Εμείς πιστεύουμε ότι από κοινού, αν συνεργαστούμε πολύ ορθά, και βέβαια θα είναι και στην κρίση του λαού για το ποιους θα επιλέξει ως δημοτικούς συμβούλους. Αν εκλεγούμε και δημοτικοί σύμβουλοι, αντίστοιχα ικανά στελέχη τα οποία έχουν και οι δύο συνδυασμοί μας, πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά το Δήμα. Γιατί έχει, ουσιαστικά έχει βαλτώσει, πιστέψτε. Γιατί το λέτε? Γιατί το βλέπω σε όλοι, ειδικά τώρα που το γνώρισα και από κοντά, ουσιαστικά δεν έχει γίνει κανένα έργο. Και πέραν των ότι δεν έχει γίνει κανένα έργο, ουσιαστικά δεν ακούμε για τίποτα. Δεν προγραμματίζεται για τίποτα. Γι' αυτό σας είπα για μικροδιαχείριση στην καθημερινότητα, μια μιζέρια. Να πάμε να ρίξουμε λίγο χαλίκι εκεί που γνωρίζουμε, να ρίξουμε λίγο τσιμέντο κλπ. Εμείς θα ιεραρχήσουμε εκεί που υπάρχει, το έχουμε συμφωνήσει, που υπάρχουν οι ανάγκες του Δήμου, όλων των συμπολιτών μας, χωρίς καμία διάκριση. Επαναλαμβάνω, χωρίς καμία διάκριση. Δεν χωράνε διακρίσεις. Από το Λεόντιο μέχρι του Κάλφα και ανάλογα. Σε όλα τα ακρινά και τα χωριά. Εσείς κατάγεστε από την Τριτέα, από όπου κατάγεται και ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Μπαρίς. Η μεγαλύτερη κάλπη, αν δούμε την ανθρωπογεωγραφία και τις κάλπες τώρα, είναι αυτή του Φαρέ, από όπου κατάγεται ο κύριος Κανελόπουλος. Εάν στη μάχη της Τριτέας κερδίσετε, νομίζω ότι μπορεί να δούμε και αλλαγή συσχετισμών. Δεν ξέρω. Δεν το βάζω. Είστε αισιόδοξοι? Επιτρέψτε μου, εγώ δεν το βάζω. Έτσι, εγώ βλέπω ένα 9 Δήμο. Ναι. Δεν κάνω κανένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ναι. Και αυτό έχω παραδείγματα και από τις περιφερειακές εκλογές που είχα λειτουργήσει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εγώ, επειδή ήμουν από την Τριτέα, κοινός τριτεήτης, με απέρριπταν στην Αιγιάλια. Υπήρξα πρώτος περιφερειακός σύμβουλος, παράδειγμα, και ευχαριστώ τον κόσμο, το έχω πει πολλές φορές, ευγνωμονώ τον κόσμο και στη Δυτική Αχαΐα και στην Αιγιάλια. Είστε αισιόδοξοι για νίκη του συνδυασμού? Βεβαίως, αλλήμωνα δεν είμαστε αισιόδοξοι. Ξεκινάμε έναν αγώνα και είμαστε πεπισμένοι ότι θα νικήσουμε. Έχετε απέναντί σας ένα δύσκολο αντίπαλο, τον νυν δήμαρχο, ο οποίος είναι θεσμικός, ο οποίος προσπαθεί και αυτός να κάνει τις συμφωνίες του σε συλλογικό και σε προσωπικό επίπεδο. Νομίζω θα είναι μια δύσκολη μάχη και για τις δύο πλευρές. Αντίπαλοι είναι τα προβλήματα που έχουμε. Αντίπαλός μας φυσικά δεν είναι ο κύριος Μπαρίς, τον οποίο εγώ προσωπικά τον σέβομαι, τον υπολείπτομαι, ένας ευγενέστατος δήμαρχος, ο οποίος έχει καταβάλει προσπάθειες, αλίμονο να πούμε, να πάρουμε ένα το σβήσουμε. Δεν γίνονται αυτά, τουλάχιστον από μένα το έχω πει πολλές φορές, ότι καλό γίνεται. Νομίζω ότι όμως εμείς έχουμε μια δυνατότητα, περιμένουμε να πάμε το Δήμο να δώσουμε μια άλλη πορεία, στη διοίκηση, με τις σύγχρονες μεθόδους τις σημερινές. Και οι καιροί εξάλλου επιτάσσουν και τις συνεργασίες. Μάλιστα. Και εμείς το δείξαμε. Μάλιστα. Χωρίς φιλοδοξίες, παραμερίσαμε τις φιλοδοξίες και είπαμε ότι μπορούμε. Και προσωπικά εκτίθεμαι στη μάχη του Σταυρού, χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα. Σας εύχομαι επιτυχία. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Που ήσασταν στο Αχάια. Γεια σας, κύριε Τριβίλα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ακολουθούν τα νέα για τον αυριανό μας καιρό. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Αχάια. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.
Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης. 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος. 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης. 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη. 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4.